Επειδή είμαι και από τη Λέσβο και την έχω ζήσει στη Μόρια σε όλη αυτή τη διάρκεια. Και ήθελα να σας ρωτήσω ειδικά για αυτό, γιατί ξέρω ότι... Και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη έχει ίσο μερίδιο ευθυνών στο πώς... Χρονικά σίγουρα όχι. Χρονικά δεν έχει, βέβαια, εντάξει, η Μόρια επί Νέας Δημοκρατίας άνοιξε και εξελίχθηκε με βάση βέβαια και με το... Με τις προσφυγικές ροές και με τον κόσμο τέλος πάντων που ερχόταν σε κάθε περίπτωση. Το ζητούμενο είναι ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή εμένουν στην εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή είναι η κύρια αιτία που κρατάει εγκλωβισμένους χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα και στα νησιά και δεν αλλάζει στην ουσία και το σημερινό το νομοσχέδιο που έρχεται προς συζήτηση που κατατέθηκε σήμερα. Τουλάχιστον στη βασική του λογική και έτσι όπως σίγουρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξει να φτάσει στην Ολομέλεια, αλλά και οι μέχρι τώρα δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και η κατεύθυνση που έδωσε η κυβέρνηση από τις πρώτες μέρες ήταν όχι προς εξέταση, γιατί δεν κάνουμε εδώ δίκη προθέσεων αν είμαστε ή δεν είμαστε ανθρωπιστές. Ωστόσο, η λογική ότι αποκλείω μια σειρά ανθρώπους βάζοντας δημιουργώντας κριτήρια τέτοια που ουσιαστικά αποκλείουν ανθρώπους από την να πάρουν την διεθνή προστασία που πραγματικά δικαιούνται, λέγοντας ότι για ένα διάστημα προσπάθησε η κυβέρνηση να περάσει τη λογική ότι είναι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό. Τα μάζεψε πολύ γρήγορα και ο πόλεμος, η επέμβαση στη Συρία η τελευταία, νομίζω ότι έφτασε να τη διαψεύσει. Και... Ότι πέρα από αυτό, ούτως ή άλλως, εγώ το λέω καθημερινά και θα το λέω κάθε μέρα σαν το τέτοιο, επειδή πρέπει να το λέμε και δημοσιογράφοι, γιατί έχουμε μια ευθύνη για ορισμένα θέματα, το ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος όχι, κρίνεται εξατομικευμένα. Έτσι, σίγουρα είναι και αυτό κάνει... και ήδη η προσπάθεια που γίνεται με τη δημιουργία του καταλόγου των χωρών που θεωρούνται ασφαλείς. Όλα αυτά... Εκτός ότι κατατείνουν στο να αποκλείουν την εξατομικευμένη κρίση, νομίζω ότι συσκοτίζουν το γεγονός ότι δεν μπορεί να. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια. Λένε ότι το Αφγανιστάν σήμερα δεν θεωρείται. Οι άνθρωποι που φεύγουν από το Αφγανιστάν δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Αλήθεια, όταν δεν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι σε εξέλιξη πόλεμος, μόνο τότε μπορούμε να κρίνουμε ανθρώπους που επί χρόνια ουσιαστικά μετά την επέμβαση έχει καταληστευτεί η περιοχή τους, ζουν σε συνθήκες. Τρομοκρατίας. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή χαρακτηρίζονται ως παράτυποι μετανάστες και δεν μπορούν να έχουν διεθνή προστασία και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και σε κάθε περίπτωση η λογική του εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων και των προσφύγων οι οποίοι δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα ούτε η δική τους πρόθεση είναι και σίγουρα δεν είναι και δυνατόν όλος αυτός ο αριθμός προσφύγων να παραμείνουν στη χώρα. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί μιλάμε για προσφυγικές ροές οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους, όχι αυτοβούλως μάλλον, και το παράδειγμα της Συρίας είναι διδακτικό, που και ένα χρόνο πριν βομβαρδιζόταν, γιατί συζητάμε για το σήμερα, αλλά ένα χρόνο πριν βομβαρδιζόταν η Συρία από ευρωπαϊκές, με τη συμβολή ευρωπαϊκών κρατών, και αεροσκαφών που ξεκίνησαν από τις ελληνικές βάσεις. Κυρία Κομνηνά, να κάνω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε από τη Μυτιλήνη, ο κόσμος εκεί, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί με τους κατοίκους? Δηλαδή, υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση. Σίγουρα η κατάσταση και στα νησιά είναι δύσκολη. Ναι. Και στη Λέσβο, μιλάμε σήμερα ότι οι τελευταίες καταγραφές ήταν πάνω από 13.000 άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, δείτε, οι συνθήκες εγκλωβισμού διαμορφώνουν σίγουρα και εκρηκτική κατάσταση. Εντάξει. Και μέσα στο ίδιο το hot spot, που αυτό επεκτείνεται πολύ εύκολα και προς τα έξω. Σίγουρα ένας άνθρωπος όταν παραμένει επί μήνες και χρόνια, σε λίγο θα ξεκινήσει κακοκαιρία, βροχές κλπ. Ότι σε αυτές τις συνθήκες σίγουρα οι αντιδράσεις τους τραγικούς δεν μπορούμε να συζητάμε. Χρόνια, και γι' αυτό είναι πραγματικά προκλητικό οι ρυθμίσεις αυτές που φέρνει σήμερα το νομοσχέδιο, ότι όποιος δεν συμβιβάζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης. Πραγματικά, εμένα δεν ξέρω αν έχουν επισκεφτεί τα κέντρα κράτησης και βλέπουν τις συνθήκες που επικρατούν. Αλλά λέτε ότι είναι συνθήκες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Αλλά είναι αδύνατον. Δεν πρέπει επουδενή να δώσουμε το σήμα ότι ελάτε, μένετε εδώ, είστε μια χαρά εδώ,
Δεν τρέχει τίποτα, δεν μας νοιάζει αν είστε πρώτοι. Ούτε κίνδυνοι θέλουν και, και προς ποια κατεύθυνση τελικά είναι η βοήθεια και η ελάφρυνση. Όταν ξεκινάτε με πρώτο μέτρο να καταργείτε το ΆΜΚΑ στους ανθρώπους, που σημαίνει τι, πρακτικά κάποια ζητήματα. Αποκλεισμό ουσιαστικά πρόσβαση στις δομές και στα νοσοκομεία και στις δομές. Μα δεν γίνεται, δε γίνεται αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε περνάει τα σύνορα της χώρας να έχει πρόσβαση στη δημόσια δομή υγείας. Αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Μακάρι να γινόταν. Όταν σήμερα, είχαμε παραπάνω χρήματα, να το κάναμε. Να το όπως περιγράψατε, 13.800 άνθρωποι. Πριν λίγο διάστημα είχαν μείνει με έναν γιατρό στη Μόρια λόγω και του προβληματικού πραγματικά καθεστώτος στο ότι... τα χρήματα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μόρια είναι πάρα πολλά. Πρέπει να δούμε και πού πήγαν. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται στην κατεύθυνση πραγματικά δημιουργίας κρατικών δομών και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ένωση... Ελπίζω να συζητήσει στη Βουλή να τα δείτε τα θέματα που υπάρχουν. Γιατί πρέπει όλα τα κόμματα να συνεργαστείτε για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον με τη διάθεση εγώ τη διακρίνω. Εντάξει, ναι, αλλά είναι διαφορετικά. Εντελώς διαφορετική τοποθέτησή μας. Και ξαναλέμε το ΚΚΕ από την αρχή βάζει το κυρίαρχο ζήτημα ότι είναι ο απεγκλωβισμός, διπλός απεγκλωβισμός και από τα νησιά που είναι επιτακτικό να συμβεί άμεσα, απεγκλωβισμός και κλείσιμο των hotspot και όχι αυτή η σταδιακή αποσυμφόρηση. Και βέβαια η επιτάχυνση των διαδικασιών για να μπορέσουν να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού.